Απόψε έχω κοντά μου ένα φίλο ηθοποιό, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι φέτος ειδικά έχει εκπλήξει με την υποκριτική του δυνότητα σε μία παράσταση που έχει κάνει θράψη. Ο Βασίλης Παλαιολόγος κοντά μας, το μιλάμε ελεύθερα. Καλώς ήρθες, Βασίλη. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Ο ένορκος νούμερο 4. 4. Είμαστε νούμερα. Γενικότερα, σαν άνθρωποι. Είστε καθοριστικά νούμερα, όμως. Καθένας έχει το νούμερό του. Αυτό μπορεί να δείξει εν γέννη και το τι μπορεί να συμβαίνει με τους ανθρώπους. Καθένας είναι το νούμερο που αντιπροσωπεύει, ας πούμε, το δικό του. Γενικότερα, στην σύγχρονη εποχή και ειδικά στις μέρες που ζει η χώρα μας, όλοι λογίζονται ως νούμερα. Δυστυχώς. Σε τεράστιες λίστες. Δυστυχώς. Εκεί που όλο αυτό θα έπρεπε να μας κάνει περισσότερο σκεπτόμενους ως ανθρώπους και να μας οδηγήσει σε δράσεις και αποφάσεις πολύ πιο ουσιαστικές, σαν να έχουμε παραδώσει τα όπλα, σαν να έχουμε κουραστεί, σαν να μην μπορούμε άλλο, σαν να μην αντέχουμε άλλο, σαν να έχουμε χάσει την ελπίδα μας, σαν να μην θέλουμε να παλέψουμε, να αγωνιστούμε, που για μένα αυτό είναι το κατεξοχήν κομμάτι στο οποίο θα έπρεπε να στραφούμε, ο αγώνας, που έτσι κι αλλιώς η επιβίωση είναι ένας καθημερινός αγώνας. Αυτό δεν θα έπρεπε να μας αφήσει να κιωτεύουμε, ακόμα και σε περιόδους δύσκολες όπως αυτή εδώ, που δεν είναι και πρώτη φορά που γενικότερα σαν λαός περνάμε δύσκολα. Μιλάς τώρα ως ορθολογιστής. Ως ορθολογιστής έχω επηρεαστεί πάρα πολύ από την παράσταση και από το ρόλο, με την έννοια ότι προσπαθώ να χρησιμοποιώ πάρα πολύ τη λογική εκεί που πρέπει. Το συναίσθημα, έτσι κι αλλιώς, γιατί είμαι κατεξοχήν συναισθηματικός άνθρωπος, υπερισχύει τις περισσότερες φορές, αλλά προσπαθώ, θέλω να πιστεύω, να σκέπτομαι όσο πιο λογικά γίνεται για να μπορέσω να αποδώσω κάθε φορά τη σωστή έννοια των πραγμάτων. Και αυτό κάνει και ο ρόλος, ο νούμερο 4, ο ένορκος. Στον αντίποδα όλων όσων ακούγονται μέσα σε αυτό το μικρό κόσμο, τη μικροκοινωνία των 12 ενόρκων, αντιπαραθέτει λογικά επιχειρήματα. Λογικά επιχειρήματα μέχρι τη στιγμή που ενδεχομένως θα προκύψει κάτι το οποίο θα του αλλάξει τον τρόπο σκέψης. Αλλά πάλι με λογική προσέγγιση. Πάλι με λογική προσέγγιση. Χωρίς συναισθηματισμό. Ναι. Αυτό όμως δεν είναι πάντα εύκολο να επιτευχθεί. Ακριβώς. Γιατί ακόμα και η αντικειμενικότητα του καθενός είναι υποκειμενική. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, θα πρέπει να έχεις ενδεχομένως δουλέψει τόσο πολύ με τον εαυτό σου, ώστε να μπορέσεις να αποδεσμευθείς από οτιδήποτε άλλο μπορεί να σε οδηγήσει σε μία λανθασμένη κίνηση, σε μία λάθος απόφαση, σε μία απόφαση που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσει τη βλάβη. Ένας άγριος φόνος. Ένα 16χρονο παιδί. Μία απόφαση. 12 άντρες αντιμέτωποι με τη συνείδησή τους. Πόσες φορές στη ζωή σου, όταν κλήθηκες να λάβεις σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον σου, είτε και για το παρόν σου, λειτουργήσες αποκλειστικά με τη λογική? Δεν θα έλεγα πολλές φορές. Δεν θα έλεγα ότι δεν έχω κάνει λάθη. Έχω κάνει λάθη. Αλλά νομίζω ότι μεγαλώνοντας όλο αυτό το οποίο έχεις βιώσει, είναι και αυτό που σε φτάνει σε ένα σημείο να οριμάσει η σκέψη σου, ο τρόπος που βλέπεις τα πράγματα, ο τρόπος που τα αντιμετωπίζεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό, και να φτάσεις ίσως κάποια στιγμή να μπορείς να αποδεσμεύεσαι και να μην επηρεάζεσαι τόσο πολύ παρορμητικά στις όποιες αποφάσεις. Μιλάω με έναν καλλιτέχνη, με έναν ηθοποιό, ο οποίος έχει διτό ρόλο. Τον κέρδισε η τέχνη, δεν γύρισε όμως την πλάτη στη ζωή. Στη ζωή και τις σπουδές του.
Και ένα κομμάτι των σπουδών σου ήταν. Πάνω στη νοσηλευτική. Η νοσηλευτική, και όχι μόνο νοσηλευτική, αλλά έχεις και μεταπτυχιακό στη διοίκηση υπηρεσιών υγείας. Και θα μπορούσες κάλλιστα αυτή τη στιγμή να είσαι ένας διοικητής νοσοκομείου. Θα μπορούσε ενδεχομένως, ναι. Θα μπορούσε. Τώρα, και είναι και πολλά τα χρόνια που έχω στην πλάτη μου όσον αφορά πάνω στο κομμάτι της υγείας. Η μισή μου ζωή. Πώς συνάδει τώρα αυτός ο διπλός ρόλος και πόσο δύσκολος είναι να. Δύσκολος πάρα πολύ. Διεκπαιρεωθεί επιτυχώς. Αλλά νομίζω ότι συνάδει εξισορροπιστικά απόλυτα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ βασικό για μένα να ξυπνάω κάθε πρωί και να μπορώ να κάνω το σταυρό μου που είμαι υγιής και που βλέπω το φως και που μιλάω με ανθρώπους και που κάνω τη δουλειά μου και που μπορώ να προσφέρω. Γιατί είναι για μένα βασικό αυτό το κομμάτι της προσφοράς. Και η νοσηλευτική είναι μια επιστήμη η οποία σε φαίνει σε άμεση επαφή με τον άρρωστο. Και όλο αυτό σε αντιδιαστολή έρχεται σε αντιπαράθεση εξισορροπιστικά με το να μπορείς το βράδυ στη σκηνή να ενδύεσαι ένα χαρακτήρα, τον οποίο τον έχεις δημιουργήσει εσύ από το μηδέν, από την ώρα που ξεκινάς να διαβάζεις ένα κείμενο και να μπορείς να καταλάβεις, να κατανοήσεις ότι όλο αυτό είναι απλά ένας τρόπος έκφρασης και επικοινωνίας και προσωπικός τρόπος έκφρασης και επικοινωνίας, αλλά και όσον αφορά την υποκριτική ως λειτουργήμα, θα το έλεγα εγώ. Για να κάνεις αυτό το διαχωρισμό ότι τελικά όλο αυτό που μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι κάτι παραπάνω από αυτό που φαίνεται, επειδή την χάνει της προβολής, επί της ουσίας δεν είναι τίποτα τόσο σημαντικό. Το σίγουρο πάντως είναι ότι έχει μία κοινή συνισταμένη. Η ανθρωπιστική προσέγγιση των πραγμάτων. Και η ευαισθησία που κρύβεται και στο επάγγελμα του νοσηλευτή και στο επάγγελμα ή στο λειτουργήμα, μάλλον και τα δύο λειτουργήματα είναι, του υπηρέτη της τέχνης. Δηλαδή, το επίκεντρο είναι ο άνθρωπος. Ακριβώς. Ακριβώς. Και όπως θα έπρεπε να είναι γενικότερα εν γέννη η συμπεριφορά όλων όσων έχουν να κάνουν με το θέμα της ενασχόλησης με πολύ κόσμο. Mm-hmm. Ο άνθρωπος είναι ο στόχος. Όπως και το σύστημα υγείας της χώρας μας έπρεπε να είναι ανθρωποκεντρικό και όχι ιατροκεντρικό όπως είναι αυτή τη στιγμή. Πόσο ψυχοφθόρα είναι η διαδικασία αυτή να συμμετέχεις με όλο τον εαυτό, την ενέργεια, σε δύο τόσο ενεργοβόρες επαγγελματικές δραστηριότητες. Δεν ξέρω αν θα το χαρακτήριζα ψυχοφθόρο όλο αυτό. Για μένα είναι αυτοτροφοδότηση. Ναι. Γιατί παίρνω ενέργεια. Ξοδεύεις αλλά εισπράττεις. Ξοδεύω αλλά εισπράττω πολλαπλάσια για να μπορώ να ξαναξοδέψω. Και αυτή είναι και η ικανοποίηση που παίρνω και από το νοσοκομείο και από τους αρρώστους. Κάθε φορά βάζω τον εαυτό μου στη θέση του ανθρώπου που έχει το πρόβλημα, του παιδιού, ας πούμε. Εγώ τι θα ήθελα να μου συμβαίνει αν ήμουν σε αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι που μετράει για μένα. Με αυτή λοιπόν τη διαδικασία λειτουργώ κι εγώ. Και γι' αυτό το λόγο αυτό τροφοδοτούμε. Παίρνω ενέργεια από αυτό που κάνω και μ' αρέσει. Το λες και αστράφτει το βλέμμα σου. Βέβαια. Πρέπει να είσαι και λίγο τρελός όμως. Δεν είμαι τίποτα. Εννοείται. Πόσο τρελός είσαι, πολύ. Βασίλη Παλαιολόγη. Πολύ, πάρα πολύ. Πού διοχετεύεις την τρέλα σου, λοιπόν. Οπουδήποτε μπορείς να φανταστείς. Μπορεί να είμαι μέσα σε όλα. Το και μου αρέσει είναι πάρα πολύ και να ζω και να γνωρίζω κόσμο και να μιλάω με κόσμο και να επικοινωνώ και να διασκεδάζω και να. Το σίγουρο είναι ότι είσαι πολύ ανθεκτικός. Είμαι σαν μικρόβιο. Σαν μικρόβιο, ναι. Δεν λυγίσεις. Σαν να μην έχει βρεθεί αντιβίωση, ας πούμε, που θα με χαλιναγωγήσεις. Δεν λυγίσεις με τίποτα. Ναι. Με τίποτα. Η ψυχολογία είναι το βασικό κομμάτι. Mm-hmm. Αυτό, αν μπορώ να περάσω ένα μήνυμα, mm-hmm. Είναι ο τρόπος που πρέπει να σκεφτόμαστε κάθε φορά τα πράγματα. Δεν σημαίνει ότι εγώ δεν αντιμετωπίζω δυσκολίες, δεν έχω προβλήματα, ότι δεν έχω στενοχωρεθεί, δεν έχω πονέσει. Πάρα πολύ στη ζωή μου, ναι. Πρέπει πάντα δηλαδή να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις και τις συγκυρίες. Να τα παλεύουμε με θετική σκέψη. Όσο γίνεται και με θετική σκέψη.
την πόρτα, ρε κάθε. Ανοίξτε, ανοίξτε! Θέλω να βγω από εδώ, μας αφάνω. Θα βγούμε. Αρκεί να περιμένω. Θα περιμένω και θα μας βγούμε. Είσαι αδερφή, έτσι δεν είναι. Εγώ δεν ήθελα να δουλέψω ούτε σε σούπερ μάρκετ, ούτε σε κρεοπολείο, ούτε στη χωματερή. Να πεθάνω πρώτος το μυθάς. Όχι. Δεν πρόκειται να πεθάνω. Εγώ δεν πρόκειται να πεθάνω εδώ στα χειρό μου. Υπό το μηδέν. Για λίγες μόνο παραστάσεις. Είσαι από τη φύση σου δηλαδή αισιόδοξο άτομο. Προσπαθώ. Προσπαθώ. Όχι ότι δεν με έρχονται στιγμές που μπορεί να με πάρει από κάτω, αλλά κάνω αγώνα. Η ζωή είναι πάρα πολύ μικρή. Πάρα πολύ μικρή. Αυτό μου το έχεις ξαναπεί σε κατηδίαν συζητήσεις που είχαμε. Να υποθέσω ότι η ζωή είναι πάρα πολύ μικρή. Είναι το συμπέρασμα και από την εμπειρία που έχεις στην νοσηλευτική. Από όλα αυτά τα καθημερινά περιστατικά που βλέπεις μπροστά σου να εκτελήσονται. Υγεία είναι, το πιο πολύτιμο αγαθό. Όσο είμαστε υγιείς, πρέπει να υμνούμε για αυτό το δώρο. Τα ίδια λες και σε άλλους φίλους σου, τους νοθετείς και τους συμβουλεύεις, προκειμένου να δουν τη ζωή με άλλη ματιά. Ναι, έτσι, προσπαθώ. Έχω αυτή την έγνοια για το περιβάλλον, για τους δικούς μου ανθρώπους, για τους φίλους μου. Και για ανθρώπους που δεν είναι φίλοι μου και μπορεί να την έχω πατήσει πάρα πολλές φορές. Αλλά εντάξει, τι να κάνω. Η ζωή προχωράει. Ναι, τι, και θα την ξαναπατήσω, δεν είναι. Δεν μπορεί να κάνεις, δεν είσαι ας πούμε με ένα, ξέρω εγώ, Τευτέρι και λοιπόν χάρης αυτό, έχει αυτό, έχει αυτό. Να το σκεφτώ, κάτσε να πάω, να επικοινωνήσω μαζί του. Δηλαδή να βάζεις μια στρατηγική στον τρόπο που θα. Ένα μαρκετίστικο τρόπο να έχεις να χρησιμοποιήσεις, θα προσεγγίσεις τους ανθρώπους, θα κάνεις παρέα, θα μιλήσεις, θα βγεις, θα. Άμα είναι να έρθει το πρόβλημα, θα το αντιμετωπίσω εκείνη τη στιγμή που θα έρθει. Θα πω, και δεν ξανατελείωσε. Δεν ξαναγίνεται. Την επόμενη εβδομάδα θα ξαναγίνει. Αλλά. Αυτό είναι που γίνεται με μένα. Αυτός είμαι εγώ. Και στο τέλος θα γελάσω. Και θα γελάσω και πολύ δυνατά. Γελάς και μπροστά στον καθρέφτη. Όταν είμαι μόνος μου. Ναι. Όχι. 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 Γελάω δυνατά όταν είμαι έξω, όταν είμαι όταν είμαι μόνος μου, σκέφτομαι. Και νομίζω ότι και αυτό μου έχει κάνει πολύ καλό. Τα έχω βρει με μένα. Το θέμα είναι να τα βρεις με σένα. Ναι. Να τα βρούμε όλοι με τον εαυτό μας. Ναι. Από εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα και λύνονται πολλά προβλήματα. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν μας έβγαλε. Και όποτε πήγα να του μιλήσω, μια κουβέντα του έλεγα όμως δέκα μου γύρισε. Θέλω συναντησίες! Όλο το έλεγες! Κανείς δεν ξέρει τι είναι να ζεις μάρος στον άνθρωπο στο ίδιο σπίτι. Να μεγαλώνεις το σύστημα. Και όσο μεγαλώνεις, πόσο πιο πολύ να το φορτώνεις. Θέλω να φέρω, να βγει. Αλλά και πού να πας. Ποιοι να σε κάνουν παρέα, δεν είσαι δικός τους. Δεν ήθελα να τους βλέπω. Και εγώ ήταν αποκομισμένο αγρίβι που έπαιζε στο μάτι. Δεν ήθελα να είμαι έτσι κι εγώ. Άγγελα, τι μου έλεγε, το τρελό στο κεφάλι. Κωμωδία ή δράμα. Σε συνηθίσαμε χρόνια να συμμετέχεις σε σειρές με κωμικό στοιχείο. Έτσι δεν είναι ή κάνω λάθος? Αν μπορούμε να πούμε ότι σε κάτι που θα επιλέξω μπορεί να συνδυαστεί και το ένα και το άλλο, θα ήταν πολύ ωραίο. Και αυτό το γλυκόπικρο, ας πούμε, δηλαδή βλέπεις ότι και σε μεγάλα δραματικά έργα, όπως ήταν το Γάλα Φερρυπίν, είχε ανάσες τεράστιες γέλου, αυτό το γλυκόπικρο της ζωής. Αυτό θα μου άρεσε πάρα πολύ και στο θέατρο. Όπως και στους ενόρκους. Υπάρχουν πολλές ανάσες γέλου μέσα σε μια αποπνικτική έντονα φορτισμένη και αποπνικτική ατμόσφαιρα, έτσι. Ναι, φορτισμένη όπως πολύ. Είναι το δωμάτιο ένα, των ενόρκων. Ένα κλειστό δωμάτιο, μια ζεστή νύχτα μετά από τριήμερη συνεδρίαση που φέρνει 12 ψυχογραφήματα, 12 διαφορετικούς ανθρώπους με ό,τι συνεπάγεται και κουβαλάει ο καθένας όσον αφορά το επίπεδο το κοινωνικό, το μορφωτικό, να συνυπάρξουν και να αποφασίσουν να δημιουργηθεί προβολή προσωπικών προβλημάτων. Γι' αυτό είναι που λέγαμε προηγουμένως για την αντικειμενικότητα, πόσο μπορείς να αποδεσμευθείς και να αντιπαραθέσεις συλλογικά επιχειρήματα και να μην είσαι επηρεασμένος από οποιαδήποτε
προσωπική στιγμή που μπορεί να αποτελέσει την αιχμή του δώρα, να πάρεις μια απόφαση που μπορεί να είναι λανθασμένη. Κάθε φορά που ολοκληρώνεις μία θεατρική παράσταση, αισθάνεσαι σοφότερος? Αισθάνεσαι ότι έχεις διευρύνει τον ορίζοντα της σκέψης σου? Ναι, ναι. Έτσι κι άλλως, εκ των πραγμάτων, μπαίνεις στη διαδικασία να σκεφτείς πάρα πολλά πράγματα. Ας πούμε, στο συγκεκριμένο έργο, έπρεπε να ψάξω για την εποχή εκείνη. Μιλάμε για το 1957, μιλάμε για την Αμερική, μιλάμε για τον μακαρθισμό, μιλάμε για την ελευθερία έκφρασης, για τη δημοκρατία, για τη συνείδηση, για το ρατσισμό. Και αυτός ο άνθρωπος που έγραψε το έργο έπρεπε να ψάξει να βρει ένα τρόπο να δώσει τις σκέψεις του στο κοινό μέσα από αυτούς τους χαρακτήρες που δημιούργησε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αφού λοιπόν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία εκ των πραγμάτων να ψάξεις, όλο αυτό καλλιεργείται. Όσο πας να χτίσεις ένα χαρακτήρα, καλλιεργείται μέσα σου. Με έναν τρόπο. Πώς γίνεται η πλήση εγκεφάλου από ένα διαφημιστικό που σου λέει «Α, θα πάω να πάρω αυτό που είδα. Α, θα πιω αυτό το ποτό. Α, θα εκείνη θα πάρω αυτό το ψυγείο». Με ένα παρόμοιο τρόπο μπορεί όλο αυτό να λειτουργήσει μέσα σου και στο τέλος θα πας να κάνεις τον απολογισμό, θα πεις «Α, κοίταξε να δεις, παιδί μου. Εγώ μπορώ να γίνω ένας καλύτερος άνθρωπος μετά από αυτό. Μπορώ να μην λειτουργώ ρατσιστικά στο 2016. Μπορώ να μην κατηγορώ τόσο εύκολα, μπορώ να μην επηρεάζομαι από οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μου και να μην οδηγούμε σε κινήσεις οι οποίες μπορούν να αποβούν μοιραίες ή αν όχι μοιραίες για να μην το τραγικοποιούμε, να βλάψω έναν άνθρωπο που δεν πρέπει». Πάμε τώρα λίγο να ανακαλύψουμε τον Βασίλη Παλαιολόγο, που είναι και Βασίλειος Ωμέγας και Παλαιολόγος. Τώρα διεκδικούμε κάτι παλιά τεμάχια, αγροτεμάχια της αυτοκρατορίας. Λοιπόν, εμένα η μεγαλύτερη απορία μου είναι πώς μπορείς και τα προλαβαίνεις όλα. Και τελικά, αν αυτή η επαγγελματική ενασχόληση με δύο κλάδους διαφορετικούς αλλά συνάμα και τόσο κοντινούς, όπως είπαμε, που έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο και τις ευαισθησίες του και τις ανάγκες του, σου στερούν τη δική σου προσωπική ηρεμία και τον δικό σου προσωπικό χρόνο. Δεν μου στερούν την ηρεμία μου. Όταν θέλω την έχω, όταν προκύπτει μέσα από τη δουλειά η μη ηρεμία, την αντιμετωπίζω, προσπαθώ τουλάχιστον. Δεν είναι ότι δεν αγχώνομαι, ότι δεν κνευρίζομαι, ότι δεν δημιουργείται ένας διαπληκτισμός, ένα κομμάτι έντασης. Mm. Εκείνο όμως που προσπαθώ να κάνω, όσο μπορώ, αν τα καταφέρνω, είναι να διαχειρίζομαι γενικότερα. Και αυτό μου χρησιμεύσε πάρα πολύ τα πτυχιακές σπουδές που είχα πάνω στη διοίκηση, γιατί έχει να κάνει και με τη διαχείριση.
και των καταστάσεων, κρίσεων και του ανθρώπινου δυναμικού και του χρόνου. Γιατί όλα μεταφράζονται με έναν τρόπο. Δηλαδή, τι κάνεις, υπολογισμούς επί χάρτη? Όχι. Είναι και πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Mm. Δεν μπορείς να τα πεις ακριβώς πώς λειτουργείς, πώς είσαι φτιαγμένος, ας πούμε. Πώς... Αλλά με ένα μαγικό τρόπο γίνεται. Και μπορείς να βρεις χρόνο και για την προσωπική σου ζωή και για τους φίλους και για όλα. Και εδώ παλιότερα έκανα και θέατρο, είχα και το νοσοκομείο και έκανα και γυρίσματα. Καλά, και τώρα εντάξει, που έχω λίγο αποδεσμευθεί από την τηλεόραση, ναι. Ενδεχομένως έχω περισσότερο. Εντάξει, άμα χωρίσεις το 24ωρο σε πολλά κομματάκια και αφαιρέσεις τον ύπνο, δηλαδή δεν κοιμάσαι, όλα μπορείς να τα προλάβεις. Ναι, συμφωνώ. Μπορεί να χρειαστείς και λίγες ώρες και από το επόμενο 24ωρο. Τώρα αυτό το διάλειμμα της Θεσσαλονίκης για μένα είναι μεγάλη ανάσα. Αναζωογονητικό. Πάρα πολύ. Το περίμενα πώς και πώς. Και να έρθω στη Θεσσαλονίκη, που είχα και έτσι λίγο διάστημα παραπάνω που δεν είχα έρθει, αλλά και να δείξουμε και τη δουλειά στον κόσμο της Θεσσαλονίκης. Εμίλια, θέλω να δω την Νατάσα. Εμίλια, ποιος είναι στην πόρτα? Εγώ είμαι, κυρία Ευγενία. Θέλω να δω την Νατάσα. Αυτό είναι αδύνατο. Η Νατάσα αρνείται κάθε περαιτέρω επαφή μαζί σου. Πρέπει να τη δω. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να σηκωθείς να φύγεις αμέσως από αυτό το σπίτι. Και να πας να πουλήσεις αλλού τις επιχειρήσεις, τα ξενοδοχεία και τα καράβια της μαμάς σου. Τι έγινε, ρε παιδιά, ξεπουλάμε? Σας άφησα να μπείτε στο σπίτι μας μία φορά. Δεν θα το επιτρέψω δεύτερη. Και σε προειδοποιώ, μακριά από την Νατάσα. Δεν της αξίζουν κάτι χαραμοφάιδες σαν και σένα. Εμίλια, ελέ! Δεν καταλαβαίνετε. Είναι ανάγκη να μιλήσω στην Νατάσα. Εμίλια, μίλησα. Ναι, Αντώνη, ακόμα δεν παντρευτήκατε με την Νατάσα και τσακώνεστε? Ε, παράτα μας κι εσύ. Α, δεν μιλάτε καλά σε αυτό το σπίτι. Ναι. Πολύ αέρα σας έχω τόσο, μου φαίνεται. Κυρία, να σας ενημερώσω για το μπάνιο σας. Το φρέσκο γάλα δεν έφτασε για να γεμίσει μπανιέρα. Τι να κάνω? Ε, συμπλήρωση με βαπορέ. Με την οικονομική κρίση πώς θα φέρνεις βόλτα? Έχεις αλλάξει πολλά? Ναι. Έχω προσαρμοστεί. Επίσης, έχω στο μυαλό μου πάντα ότι ο τρόπος του να μπορείς να προσαρμόζεσαι στις συνθήκες καταδεικνύει ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης ανθρώπου που έχει μπει στη διαδικασία να λάβει υπόψη του πολλές παραμέτρους. Είχαμε αυξήσει τις ανάγκες μας. Δεν είχαμε αυξήσει απλά τις ανάγκες μας, και αυτό είναι το θέμα. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ήμασταν επαναπαυμένοι σε μια εικονική ευημερία. Αυτό το σοκ, το τεράστιο σοκ που υπέστη η ελληνική κοινωνία, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί ακόμη να το αποδεχτεί. Ίσως και γι' αυτό είμαστε σε αυτή τη φάση και είμαστε τόσα χρόνια στην κρίση και δεν μπορούμε να βγούμε. Βέβαια, υπάρχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης στο πολιτικό κομμάτι, διότι ο λαός έχει την ευθύνη την προσωπική. Εγώ έχω την προσωπική μου ευθύνη για το πώς διαχειρίζομαι, έχω προσαρμοστεί στις συνθήκες. Έχω δημιουργήσει τρόπους και να εκφράζομαι και να εργάζομαι και να μπορώ αναλογικά να αμείβομαι ώστε να μπορώ να καλύπτω τις ανάγκες μου. Με έναν τρόπο δηλαδή έχω βρει πώς θα επιβιώσω σε αυτή τη συνθήκη. Με ένα αντίστοιχο τρόπο το κομμάτι το πολιτικό πρέπει να βρει τις συνθήκες τις σωστές ώστε να οδηγήσει τη χώρα εκτός κρίσης και να οδηγήσει και τους ανθρώπους σε απάνεμα νερά. Βεβαίως. Δεν μπορεί να είμαστε σε τρικυμία συνέχεια, να περιμένουμε το δευτερόλεπτο που θα γυρίσει το καράβι και θα πνιγούμε. Δεν γίνεται. Πρέπει κάποιος να πάρει την ευθύνη, να το δει πολύ σοβαρά και όχι ως καρέκλα που θα μου δώσει τη δυνατότητα ενδεχομένως να ικανοποιήσω προσωπικές φιλοδοξίες, αλλά ως μεγάλη, μια τεράστια ευθύνη απέναντι σε ένα λαό που όταν τον χρειαστείς και τον θίξεις και στο φιλότιμο θα είναι εκεί. Τώρα βρίζεις. Εσείς δεν μου είπατε να βρίσω. Εγώ σου είπα να βρίσεις. Εγώ σου είπα να εκφράσεις με δικά σου λόγια ή με οτιδήποτε άλλο, τέλος πάντων, εκτός κειμένου, την οργή του Αθέρου στη σκηνή με τη Δυσδαιμόν. Εμένα πάντως, αν μου έκανε τέτοια νύλα, θα τα άκουγε τα πινελίκια της. Άλλος.
Κυρία Φλόρα, καμιά σπερακόπιτα μας έφερες? Αύριο Α, κυρία Φλόρα, νοικοκυρά μου. Αν είχες κόρη, την έπαιρνα τώρα. Άντε ρε, γιατί εγώ δεν σου κάνω. Όχι, όχι, κυρία Φλόρα. Ο Βασίλης έχει πάρει την κατηφόρα, του αρέσουν οι πιο μικρές. Με τέτοιες βλάκες. Ο Βασίλης Παλαιολόγος έπρεπε κάποια στιγμή στη ζωή του να δώσει μάχη για να καταρρύψει κάποια ίσως στεγανά ή ταμπέλες που μπορεί δικαίως ή αδίκως να του έβαλαν κάποιοι. Μιλάω για την εξωτερική εμφάνιση, που μπορεί να είναι και εισιτήριο, να είναι όμως και καταδίκη. Νομίζω ότι ο τρόπος σκέψης και ο τρόπος λειτουργίας μου έχει φανεί όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ξέρω αν αυτό χαρακτηρίζεται ως κατάρρυψη του οτιδήποτε μπορεί να έχει υποθεί. Απλά επειδή είμαι δουλευταράς, νομίζω ότι μέσα από τη δουλειά μπορώ να δώσω τις όποιες απαντήσεις. Δεν χρειάζεται να μιλήσω για πράγματα τα οποία είναι αυταπόδεικτα. Αλλά δυστυχώς σε ένα περιβάλλον πιο απελευθερωμένο όσον αφορά τη σκέψη, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στεγανά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος ενδεχομένως είναι ευπαρουσίαστος δεν μπορεί να είναι ένας συγκλονιστικός παρουσιαστής, ένας συγκλονιστικός δημοσιογράφος, ένας δημοσιογράφος που κάνει το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας, γιατί για μένα είναι λειτουργήμα η δημοσιογραφία, ένας συγκλονιστικός ηθοποιός, ένας συγκλονιστικός διοικητής, ένας συγκλονιστικός νοσηλευτής, ένας συγκλονιστικός γιατρός, ένας συγκλονιστικός καθαριστής ή οτιδήποτε. Δεν μπορώ να το διανοηθώ εγώ αυτό. Και δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν με ενδιαφέρει. Θεωρείς ωστόσο ότι ζούμε ακόμη σε μια κοινωνία που είναι κυριολεκτικά εμποτισμένη με παροχημένα στερεότυπα και αδικαιολόγητα? Ναι. Και αντί να φύγουμε από αυτό, να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα, παραμένουμε εκεί. Και λέει μια παροιμία όπου γυρίζει μυρίζει, όπου κάθεται βρωμίζει. Αυτό το τέλμα είναι που μας έχει οδηγήσει σε προσωπικό επίπεδο, στη συνθήκη. Γιατί αν το προσωπικό, το δικό σου στόχος ενωθεί με το δικό μου, ενωθεί με το άλλο, με το άλλο, με το άλλο, θα κάνουμε ένα πολύ μεγάλο ποτάμι, το οποίο θα κινηθεί προς μια κατεύθυνση που ακόμα και όταν οι άλλοι που έχουν τη δύναμη και την ικανότητα να χειριστούν και να πάρουν τις αποφάσεις μπορούν να επηρεαστούν. Άρα έχουμε κομμάτι ευθύνης μεγάλο. Πρέπει όμως να φύγουμε από αυτά τα στεγανά. Αυτά είναι που μας πάνε πίσω. Εγώ κοιτάω πάντα μπροστά. Δεν με ενδιαφέρει να σκεφτώ ανταγωνιστικά, δεν με ενδιαφέρει να σκεφτώ στο πώς θα βλάψω κάποιον. Η μάνα μου και ο πατέρας μου αυτό μου είπαν. Κάνε ό,τι θες στη ζωή σου. Μη βλάψεις άνθρωπο. Και αυτό πρεσβεύω. Αυτό ακολουθώ. Αντώνη, τι χάρη ένωσα. Πού ήσουν όλοι έξα, παιδί μου? Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Λίγο έξω από το σπίτι της Νατάσης. Και γιατί δεν έβαινες μέσα? Δεν μ' άφησε να της μιλήσω. Δεν θέλει ούτε να με δει στα μάτια της. Η Νατάσα. Η μάνα της. Αυτή της γύρισε τα μυαλά και δεν θέλει ούτε καν να της εξηγήσω. Τα ξέρει όλα. Ποια όλα δηλαδή? Όλα. Όλα τα ψέματα που της αγαπιάσαμε. Δεν θα αφήσει να μπει, λέει, στο σπίτι της μια οικογένεια χαραμοφάιδων. Δεν θα το επιτρέψει. Δηλαδή ακυρώνεται ο σημερινός αγώνας μπάμπιντον. Πάλι καλά, βγήκε και ένα καλό από όλη αυτή την ιστορία. Ηρέμησε, βρε, ηρέμησε. Πώς να ηρεμήσω? Έχασα τη γυναίκα που αγαπώ εξαιτίας της. Οι γονείς σου ήταν ικανοποιημένοι με τις επιλογές που έκανες? Νομίζω πως ναι. Γιατί δεν τους ένιωξε ποτέ τι θα αποφασίσεις να κάνεις. Δεν επιχείρησα για τη μητέρα μου, την οποία δεν την έχω πια και μου λείπει και πολύ. Και ο πατέρας μου, κάνε ό,τι θες, επέλεξε ό,τι θες στη ζωή σου. Δεν είναι η δική σου ζωή. Εσύ θα βγεις και θα... Δεν επιχείρησαν να σε κατευθύνουν κάπου αλλού ή να σε αποπροσανατολίσουν ποτέ, από τους αρχικούς σου? Σαν παιδιά μπορεί ενδεχομένως να σου λέγανε ότι θα γίνεις αυτό, θα μεγαλώσεις, θα γίνεις αυτό. Αλλά ποτέ όταν έφτασε η ώρα να πάρουμε τις αποφάσεις μας, όλοι μας σαν αδέρφια, ποτέ. Πάντα με τη συμβουλή στο να κάνεις το καλύτερο για σένα. Αλλά μην κάνεις κακό, μην βλάψεις τον άλλον. Δεν πρέπει να είμαστε ούτε ανταγωνιστικοί. Εχθρούς όσο έχουμε, εντάξει. Δεν υπάρχει και το πιο ωραίο πράγμα. Το λες και χαμογελάς σατανικά. Είναι ωραίο να έχεις εχθρούς. Ναι. Αυτό σημαίνει κάτι. Ότι είσαι υπολογίσιμος. Ακόμα και αν δεν το προκαλείς. Έτσι. Αλλά ανταγωνισμός, κανένας δεν είναι ίδιος με κανέναν. Γιατί να σε ανταγωνιστώ και να με ανταγωνιστείς? Άλλο είμαι εγώ,
Άλλο ενδεχομένως μπορώ να κάνω, άλλο είσαι εσύ, άλλο κάνεις. Είσαι εκφύσεως ανυφάλιος, ήρεμος άνθρωπος. Όχι, αλλά στα πλαίσια της διαχείρισης προσπαθώ να έχω όσο το δυνατόν λιγότερες εκρήξεις. Το θυμό λίγο πρέπει να τον ελέγχεις, γιατί... Αγχωτικός, χάνεις πολύ. Θυμώνεις εύκολα, χώνεσαι εύκολα, στρεσάρεσαι εύκολα. Όταν στρεσαριστώ μπορεί να επηρεαστώ αρκετά μέχρι να φτάσω σε σημείο να ξεκαθαρίσω τα πράγματα. Ενδεχομένως να σου μιλήσω και άσχημα. Σε προσωπικό επίπεδο. Θα το κρατήσω, θα το σκεφτώ, θα το φιλτράρω. Στο διάστημα που μπορεί να κάνω όλο αυτό, μπορεί να ψυχοσωματικά να μου δημιουργήσει ενδεχομένως ένα πρόβλημα. Πώς λέει, το στρες, ας πούμε. Μπορεί να στρίψει το κεφάλι σου, τον αφιένα σου. Ή να, ξέρω, Το στομάχι σου. Όταν όμως περάσει αυτό το διάστημα, θα πάρω την απόφαση να έρθω να σου μιλήσω και θα σου πω ότι κοίταξε να δεις. Αυτό. Είναι έτσι. Ζήτα συγγνώμη αμέσως, μη σε πετάξω έξω με τις κλωτσιές. Άκου να σου πω, κυρία Σταμέλου. Είπες πολλά και έκανες ακόμα πιο πολλά. Έχω καταπιεί χιλιάδες φορές τις βρωμιές σου και το χαρακτήρα σου. Αλλά σήμερα το παράκανες. Έρχεσαι μπροστά μου μισόγυμνη, ντυμένη προκλητικά και παίζεις τη γάτα με το ποντίκι, αλλά ξεχνάς πως εγώ είμαι άντρας. Και έχω όρια και αντοχές. Είμαστε και δύο καθάρματα και το ξέρουμε πολύ καλά. Αλλά στην πιάτσα, κυρία μου, το ένα κάθαρμα σέβεται το άλλο όταν συνεργάζονται και δεν το ξεφτιλίζει όπως κάνεις εσύ μαζί μου. Γι' αυτό τέρμα η συνεργασία μας. Κράτα και την επιταγή σου και ψάξε να βρεις άλλο κορόιδο. Και μην ξεχνάς ότι εγώ είμαι πιο αλήτης από σένα. Μην τολμήσεις να τα βάλεις μαζί μου, γιατί θα σε λιώσω, τ' ακούς? Εγώ μεγάλωσα στο πεζοδρόμιο και κάτι γυναικούλες σαν και σένα τις πατάω σαν σκουλίκια. Είσαι εγωιστής. Σε βαθμό που να μην αφήνω το εγώ να επηρεάζει τις κινήσεις και τις αποφάσεις μου για να μην γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Σε κάθε είδους σχέση σου, επαγγελματική, προσωπική, κοινωνική, οτιδήποτε, η κάθε σου κίνηση υπαγορεύεται από το εγώ ή από το εμείς? Εξαρτάται από τη συνθήκη, δηλαδή όταν θα πρέπει να κινηθώ να αποφασίσω για πράγματα τα οποία αφορούν εμένα, σαφώς είναι δικό μου το κομμάτι, μπορεί να χρησιμοποιήσω το εγώ ώστε να δω πώς θα κινηθώ. Κατά πόσο θα έχει να κάνει με το αν με συμφέρει μια οποιαδήποτε απόφαση, μια κίνηση, επαγγελματικά, μια επιλογή θερυπίνη. Σε προσωπικό επίπεδο το δουλεύω ακόμα. Να μπορώ να λειτουργήσω χωρίς να βάζω αυτό το υπερεγώ μπροστά. Στο κομμάτι που αφορά στην παράσταση, ας πούμε, που είναι μια δουλειά συνόλου, αν θα χρησιμοποιήσω έναν τρόπο που μπορεί να φανεί εγωιστικός, είναι για το εμείς, για να γίνει καλύτερο το εμείς. Γιατί μ' αρέσει το αποτέλεσμα να είναι τέλειο. Αν μπορώ δηλαδή έστω στο τόσο, στο λίγο να προσφέρω ή να πω τη γνώμη μου, είναι προς εκείνο το κομμάτι. Τι σε εξοργίζει? Το ψέμα μπορεί να... η αχαριστία. Στενοχωριέμαι πάρα πολύ όταν έχουμε μία σχέση προσωπική. Και για τον ΑΒ λόγο αποφασίσεις να τραβήξεις το δρόμο σου χωρίς να μου δώσεις εξηγήσεις. Αυτό μπορεί να με κάνει να βασανίζομαι για πάρα πολύ καιρό. Στενοχωριέμαι για τους ανθρώπους που δεν έχουν τα κότσια να έρθουν να σε πιάσουν και να σου πούν, ξέρεις τι, αυτό με ενόχλησε σε σένα. Αυτό δεν θέλω. Αυτό γιατί το έκανες? Να σου μιλήσουμε, ρε αδερφέ, να βρούμε ένα κώδικα επικοινωνίας. Όπως τα μεγορία και ειλικρίνεια. Για τους ανθρώπους που λειτουργούν σαν βαμπύρ, που έρχονται και σου ρουφάνε την ενέργεια και ξαφνικά εξαφανίζονται και λες, τώρα κάτσε, τι να έχω κάνει, ας πούμε, για ποιο λόγο ο Χάρης, ας πούμε, συμπεριφέρθηκε έτσι. Ας κάνω μια απόπειρα, ρε παιδί μου, πως κάτι δεν έχει γίνει καλά. Θα σου στείλω και ένα μήνυμα. Χάρη, μέσα να τα πούμε, έχουμε καιρό, τι έγινε, γιατί. Αυτό μπορεί να με επηρεάσει. Έχεις πέσει... Μέχρι ένα χρονικό διάστημα. Έχεις πέσει μετά θύμα. Θα καταλάβω ότι ο Χάρης δεν αξίζει της ενέργειάς μου. Έχεις πέσει θύμα. Πολύ συχνά. Γι' αυτό σου είπα και προηγουμένως ότι και θα ξαναπέσω. Θα ξαναγίνει. Εντάξει. Αλλά αυτό είναι που είμαι, που μου έχει κάνει αυτό που είμαι τώρα. Και να μην σας ξαναδώ μπροστά μου, τεσένα ούτε τον άλλον. Εσύ δεν τρέπεσαι, μωρέ. Άντρας είσαι εσύ. Εγώ δεν ήθελα να έρθω. Ο Νίκος μου είπε ότι δεν είσαι στον Brighton. Και σένα τι σε νοιάζει, λογαριασμό θα σου δώσω που είμαι. Σε μένα μπορεί να μην δώσει λογαριασμό, στον μπαμπά όμως θα δώσει σίγουρα. Άντε, πήγαινε. Έλα ρε Νίκο, πάμε. Όχι, κάτσε, γιατί αρχίζει και μας τη βγαίνει και από πάνω τώρα. Δίκιο έχει. Τώρα,
Τι είναι αυτό, αρχίζει και μας το παίζεις άνετος. Θες να τα πάρω και μαζί σου τώρα. Λοιπόν, δεν θα μας πείτε να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε το ζήτημα. Να κουβεντιάσουμε τι? Δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι τη Λίζα. Παρακαλώ, ρώτησε τι. Είσαι με το παιδί από τον Μπουρνάζι. Σε ρώτησα κάτι. Είμαι. Εντάξει, εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο. Πάμε. Και όσο για σένα, σου έχω πολλά μαζεμένα, ε. Με κουβάλισε στον πόρο για γλάστρα. Αλλά θα στην κάνω κάποια στιγμή και θα πονέσει. Εντάξει. Πάμε. Ο έρωτας τι ρόλο έπαιξε και παίζει τη ζωή σου? Είναι αγχολητικός? Είναι κίνητρο δημιουργίας? Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο ολοκληρώνει έναν άνθρωπο. Το οποίο σου δομεί το χαρακτήρα σου. Βεβαίως. Το να μοιράζεσαι, το να έχεις συντροφιά, να είσαι με έναν άνθρωπο που θα πεις πράγματα ενδεχομένως που δεν μπορείς να τα πεις σε τρίτους, την ώρα που θα κλείσει η πόρτα, είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να σε τροφοδοτήσει, να σου δώσει ενέργεια ο έρωτας. Η ψυχολογία. Μπορεί να σου την πάρει κι όλη, βέβαια. Μπορεί να σου την πάρει κι όλη. Μπορεί να σε ρίξει τα τάρταρα. Να σε στεγνώσει εντελώς. Μπορεί να σε. Και να πεις τι έκανα τόσο καιρό. Συμβαίνει. Η ζωή είναι φτιαγμένη να έχει περισσότερα αρνητικά αποθετικά στην παλάτζα. Όμως υπερισχύουν οι λίγες καλές θετικές στιγμές. Μπορεί να περάσεις με τον άνθρωπο που έχεις ερωτευτεί, που θα το χρησιμοποιήσεις, να το θυμηθείς μετά από χρόνια ακόμα και αν έχεις χωρίσει, που θα είναι στη δουλειά σου μια μεγάλη επιτυχία, που θα είναι η χαρά του φίλου σου. Αν μπορέσεις να το δεις όντως έτσι όπως είναι και όχι με φούμαρα και σε ένα ροζ σύννεφο, νομίζω ότι μπορεί να κρατηθεί σε ένα καλό επίπεδο. Άρα οι παλιές δικές σου αγάπες πάνε πάντα στον παράδεισο. Παράδεισος και η κόλαση είναι αυτό που βιώνουμε. Είναι ο τίτλος τραγουδιού. Και είναι, ναι, έχει να κάνει και με το συνειδησιακό κομμάτι. Είναι. Δηλαδή, αν το βράδυ κοιμάσαι καλά, ξαπλώνεις και σε παίρνει ο ύπνος, πάει να πει ότι έχεις τη συνείδησή σου ήσυχη. Θα μου πεις, υπάρχουν άνθρωποι που τους βλέπεις να συμπεριφέρονται με τρόπο και λες τώρα αυτός πώς κοιμάται το βράδυ, ρε παιδί μου. Έχει τη συνείδησή του καθαρή. Ναι, είναι και αυτό. Αλλά. Ας το ψάξουν οι ειδικοί. Εμείς ως μονάδα ας προσπαθήσουμε να είμαστε, να παίρνουμε τα ωραία και από τον έρωτα και από τη ζωή και από τη δουλειά και από τις συναναστροφές. Είσαι πολύ τυχερός που έχεις μπλέξει με μια τέτοια γυναίκα. Ναι. Με την Αλίκη η σχέση μας ξεκίνησε σιγά σιγά και άρχισα να βγαίνουν έντονα συναισθήματα. Δυνατά. Περνάς καλά μαζί της? Δεν έχω παραπονό. Με την Αλίκη δεν βαριόμαστε ο ένας τον άλλον. Δεν έχουμε ανάγκη από κόσμο τριγύρω μας. Αυτό είναι καλό. Και φαίνεται καλός άνθρωπος. Από την Αλίκη ζητάς 5 και σου δίνει 100. Και με το μαγαζί τι θα γίνει? Πιο πολύ σε βλέπει το θέατρο παρά η επιχείρησή σου. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Γι' αυτό ζήτησα από ένα φίλο από την Κύπρο να έρθει για να αναλάβει για λίγο καιρό διευθυντής. Τώρα με την Εβίτα θέλω να είμαι δίπλα της. Αλλάζεις δουλειά δηλαδή και γίνεσαι θεατρικός επιχειρηματίας? Αυτό αποκλείεται. Είμαι από άλλο συναφηγό. Αλλά σου είπα. Θέλω να είμαι δίπλα της. Συνέχεια. Γιατρόφιμος της φωλιάς του κούκου, θαυμάσιο. Για τελειόφιτους δραματικής σχολής, επιϊκός, αξιοθρήνητο. Ο Βασίλης Παλαιολόγος ασχολείται καθόλου με την εμφάνισή του ή όλα τα αφήνει στο Θεό και το DNA? Επειδή ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της δουλειάς σου είναι η εμφάνιση. Είσαι φιλάρεσκος, προσέχεις? Δεν θεωρώ ότι πρέπει να έχεις το κομμάτι της εμφάνισης credits παραπάνω για να μπορεί να είσαι σε αυτή τη δουλειά. Όχι. Εγώ μαγεύομαι από ανθρώπους και που είναι όμορφοι και έχουν ταλέντο στη ζωή, στη σκηνή, οπουδήποτε, αλλά και από ανθρώπους που εκπέμπουν μια μεγαλειώδη συμπεριφορά όσον αφορά τη ζωή, τη δουλειά τους. Πολλές φορές μπορεί να μην δεις
ακόμα και την ασχήμια mm-hmm. από μια τόσο ισχυρή προσωπικότητα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα αυτό, αν το παραλληλήσουμε με τα στεγανά που μιλάγαμε προηγουμένως, μπορεί και να καταρρύπτεται. Εσύ και δεν είναι κακό να καταρρύπτεται. Είσαι φιλάρεσκος. Μ' αρέσει να είμαι περιποιημένος. Αν αυτό λέγεται φιλαρέσκεια, έχουν έρθει στιγμές που δεν είμαι έτσι. Ή αισθάνομαι κουρασμένος, καταβεβλημένος και όχι καλά. Μπορεί σαν άνθρωπος να πάρω και κιλά και να μην είμαι, ξέρω εγώ, αυτό το που βλέπεις εσύ. Προσέχεις. Προσέχεις. Προσπαθώ για λόγους υγείας. Τη διατροφή σου, για τη σωματική υγείας, σου άσκηση. Προσπαθώ όχι τόσο πολύ. Προσπαθώ όταν έχω χρόνο, αλλά και για λόγους υγείας. Μόνο συμβουλές ξέρεις να δίνεις. Ναι, είδες καμιά φορά, είσαι καλός, λέει, στις συμβουλές, αλλά δεν τα τηρείς εσύ. Ευτυχώς όμως, τελευταία, έχω μπει σε μια διαδικασία να προσέχω λίγο παραγωγή. Μεγαλώνω κι εγώ και πρέπει να προσέχω. Προσπαθείς λοιπόν να έχεις και υγιές σώμα, να έχεις και το πνεύμα σου. Από εδώ ξεκινάνε όλα. Από εδώ. Αυτό κάνει περίεργα παιχνίδια το μυαλό. Περίεργα παιχνίδια. Πολύ περίεργα παιχνίδια μπορεί να παίξουν στο μυαλό μας. Και αυτά μπορεί να μας βγάλουν από την ισορροπία μας. Και εκτός λειτουργίας. Και εκτός λειτουργίας. Σωματικής. Ναι. Ένα απλό παράδειγμα θα σου φέρω. Mm-hmm. Το κάπνισμα. Εγώ υπήρξα καπνιστής. Πήρα την απόφαση μέσα σε μία μέρα και το έκοψα. Ο λόγος που καθυστερούσα ήταν να διαχειριστώ το κομμάτι της καθημερινότητας. Σε πληροφορώ, τίποτα από την καθημερινότητα δεν επηρέασε το κόψιμο του τσιγάρου. Ίσα-ίσα μου έδωσε πάρα πολλά ωφέλη. Από το πιο απλό σου. Οι εθισμοί είναι πάντα εκεί. Ο εθισμός, ναι. Είναι εδώ, όλα στο μυαλό μας είναι. Οι συνάδελφοί σου πώς αντιμετωπίζουν, έχεις φιλικές σχέσεις μαζί τους, κάνεις παρέα? Είναι σύντομα τα χρονικά διαστήματα που βρισκόμαστε ως συνάδελφοι για τις δουλειές. Αν σκεφτείς ότι κάθε δύο ή τρεις ή και παραπάνω τώρα, γιατί η σεζόν δεν υπάρχει, έχει απλωθεί σε όλη τη χρονική, σε όλη τη διάρκεια ενός έτους, μπορεί να αλλάξεις, ξέρω εγώ, δύο-τρεις δουλειές. Σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα δεν μπορείς να κρατήσεις φιλίες, δημιουργήσεις τέτοιες. Οι συνάδελφοί σου πώς αντιμετωπίζουν, έχεις φιλικές σχέσεις μαζί τους, κάνεις παρέα? Είναι σύντομα τα χρονικά διαστήματα που βρισκόμαστε ως συνάδελφοι για τις δουλειές. Αν σκεφτείς ότι κάθε δύο ή τρεις ή και παραπάνω τώρα, γιατί η σεζόν δεν υπάρχει, έχει απλωθεί σημαντικό μερίδιο ευθύνης στην προσωπική μου ισορροπία, αν θέλει. Γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα να έχεις φίλους δίπλα σου, οι οποίοι θα σε προστατεύσουν τη στιγμή που θα σε δούνε να είσαι λίγο στην άκρη, θα σε τραβήξουν πίσω. Ακούς την κριτική τους, τα σχόλιά τους, τα λαμβάνεις σοβαρά υπόψη σου? Ναι. Μόνο έτσι με ενδιαφέρουν οι κριτικές, οι όποιες κριτικές. Αυτές θα με κάνουν να γίνω καλύτερος και ως άνθρωπος και ως επαγγελματίας. Οτιδήποτε άλλο, κακόβουλο ενδεχομένως, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς έχει αποδειχθεί ότι είναι καθαρά υποκειμενική η όποια κριτική, με ενδιαφέρουν στο βαθμό που θα με βελτιώσουν. Θα με κάνουν καλύτερο ως άνθρωπο, ως προσωπικότητα, ως χαρακτήρα, ως αποφάσεις, ως λειτουργία, ως μέχρι εκεί. Τώρα, αν είναι κακόβουλες, καλοδεχούμενες. Δεύτερη φορά που γελάς με ένα έτσι σατανικό βλέμμα, που σημαίνει ότι είναι ένα βλέμμα όλο νόημα.
Έκανες μια δεύτερη τρίτη σκέψη μες στο μυαλό σου τώρα. Ναι, αλλά είναι τόσο ξεκάθαρο. Είναι σαν να παίζεις ένα ρόλο και να λειτουργείς με αυτόν τον τρόπο. Ο θεατής θα εισπράξει και το δεύτερο και το τρίτο νόημα. Ορισμένα πράγματα δεν χρειάζεται να το ονοματίζεις όλες τις φορές. Δεν υπάρχει λόγος να λειτουργήσω με τέτοιο τρόπο ώστε να επεξηγώ στο θεατή σαν να είναι χαζός. Ο θεατής είναι πάρα πολύ έξυπνος. Θα καταλάβει πότε αυτό που του λες είναι αλήθεια και πότε όχι. Πόσο όμορφα μπερδεύονται οι άνθρωποι, Κωνσταντία μου. Και πόσο κακότροπα τα κάνουν ύστερα μεταξύ τους. Με τους πολέμους, με τα σύνορα, με τις θρησκείες, με τα μίση. Πόσο οι άνθρωποι καταστρέφουν ηθελημένα όλα όσα μαγικά έχουν ζήσει αθελά τους. Οι άνθρωποι γεννιούνται όλοι ίδιοι. Με τις ίδιες ανάγκες και τα ίδια συναισθήματα. Οι εθνικές και οι θρησκευτικές συνειδήσεις είναι τεχνητές. Καλλιεργούνται από την κοινωνία. Και μαζί τους καλλιεργείται η μυσαλλοδοξία. Ο φόβος για τον άλλο, το διαφορετικό, ο συντηρητισμός. Και όλα αυτά που οδηγούν σε πολέμους και δυστυχίες. Αναγκάστηκες ποτέ στην ζωή σου να μεταφέρεις έναν ρόλο εκτός σκηνής? Όχι. Ήσουν πάντοτε δηλαδή... Εγώ. Αυτό που βλέπεις. Αυθεντικός, αληθινός. Αυτό που βλέπεις. Γιατί να δώσεις ψέματα στον άλλον? Αλλά μέχρι του σημείου που είσαι δίπλα μου για αυτό που είμαι, χωρίς να θες να με αλλάξεις μετά. Γιατί είναι και αυτό. Όταν εγώ επιλέξω να κάνω μια παρέα με σένα, την επιλέγω γιατί είσαι αυτό που γνωρίζω και μου αρέσει σε αυτό που βλέπω, ας πούμε. Δεν θέλω να σε αλλάξω μετά σαν άνθρωπο. Να συζητήσουμε για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, για τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις συνθήκες, τις καταστάσεις και για το αν μπορούμε να βρούμε τρόπο να επικοινωνούμε ακόμα καλύτερα, αποδεσμευμένοι από... Αγγυλώσεις. Ναι. Αυτό το δέχομαι. Και προς τα εκεί, μακάρι να μπορούσαμε να πηγαίνουμε. Κάνοντας την αποτίμηση της μέχρι τώρα ζωής σου, υπάρχουν πράγματα για τα οποία έχεις μετανιώσει? Όχι. Όχι. Δέχομαι το κάρμα. Εμένα πιστεύω ότι μου έχουν συμβεί όλα αυτά, γιατί έτσι έπρεπε να συμβούν. Αισθάνεσαι λοιπόν ευγνωμοσύνη απέναντι σε αυτά που σου δώσε η ζωή? Ναι, πολύ. Απέραντη. Λέω πατέρας μου, για ό,τι κάνεις, μια φορά μετανοείς. Για ό,τι δεν κάνεις, τρεις μετανοείς. Είναι πολύ πιο σημαντικό να έχεις στο μυαλό σου στόχους ή να θες να δημιουργήσεις και για αυτά να μετανοήσεις ενδεχομένως αν δεν καταφέρεις ή δεν προλάβεις ή δεν σε αφήσει η ζωή. Αλλά για όσα έχουμε επιλέξει να κάνουμε και ποτέ δεν γυρίζω πίσω. Όλα αυτά ως οικοδόμημα βοηθάν τούβλο-τούβλο να χτιστείς. Δεν ανακαλείς δηλαδή το παρελθόν? Όλα αυτά είναι έτσι. Ωφέλη ή μη ωφέλη, τα οποία μας έχουν φτάσει ως το τώρα. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Μάλιστα. Μπορείτε να με ακολουθήσετε στο τμήμα. Στο τμήμα? Τι σημαίνει? Θα στέλνω υπαστινόμος για μια κατάθεση. Τι κατάθεση, γιατί, τι έγινε? Ελάτε μαζί μου και θα σας εξηγήσει ο ίδιος. Κύριε διοικητά, ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Καθίστε. Καφέ. Ευχαριστώ, μόλις ήπια. Θα μου πείτε τι σημαίνει? Φυσικά. Και εμείς θα σας πούμε και εσείς θα μας πείτε. Όταν κοιμάσαι το βράδυ, κοιμάσαι ήρεμα και ήσυχα? Στα δευτερόλεπτα. Σε δευτερόλεπτα, ε? Ροχαλίζω. Αυτό σημαίνει ότι έχεις καθαρή συνείδηση. Και ότι είμαι κουρασμένος. Γιατί είσαι κουρασμένος. Δεν έχεις τύψεις. Άρα δεν έχεις κάνει και λάθη στη ζωή σου. Πολλά. Οι τύψεις με ταλαιπωρούν στη διάρκεια της ημέρας. Και εκεί που. Και μέχρι το σημείο που θα αναγνωρίσω το λάθος που έχω κάνει. Mm-hmm. Και θα πω συγγνώμη. Και θα πω, ναι, με συγχωρείς. Ή ξέρω εγώ, αν υπερισχύει το κομμάτι του εγωισμού που λέγαμε προηγουμένως, το οποίο προσπαθώ και εγώ να χειραγωγήσω, θα το δείξω με έναν τρόπο, αν όχι να το πω ξεκάθαρα. Αλλά προσπαθώ. Γιατί είμαι άνθρωπος.
Λοιπόν, και έχω αδυναμίες και μπορεί άνθρωπος... να επηρεαστώ και μπορεί να πάρω και λάθος αποφάσεις και... Ένας αγώνας είναι έτσι κι άλλος. Είσαι άνθρωπος λοιπόν, έχεις αδυναμίες και οι άλλοι άνθρωποι έχουν αδυναμίες και πολλές φορές μπορεί να είσαι και η αδυναμία τους. Και ειδικά στο γυναικείο πληθυσμό. Εντάξει, μπορεί να ας πούμε να καλύψει λίγο το ναρκισιστικό κομμάτι που έχουμε όλοι σαν άνθρωποι. Αλλά δεν είναι και το πάνω για μένα. Θα μας εκμυστηρευτείς καμιά έτσι περίεργη εκδήλωση λατρείας. Λατρείας. Λατρείας, εννοείται. Όχι, εντάξει. Πέρα από μια αγκαλιά και ένα φιλί και ένα αυτόγραφο. Για λατρείες το ξέρω. Έχεις ακούσει κάτι περίεργο, κάτι παράξενο. Υπήρχαν τα είδωλα, να σαν... Αυτά τα είδωλα είχαν λατρείες. Ήξερα που σε έβαλα για ντεκόρ. Δηλαδή, με πάει σε τέτοια. Εμείς είμαστε... Εγώ είμαι ένας πολύ καθημερινός άνθρωπος. Το μπακάλι της γειτονιάς μπορεί να τον ξέρει όλη η συνοικία. Γιατί φέρνει τα καλύτερα προϊόντα. Όχι τόσο παραπάνω. Τώρα, έτσι όπως είμαστε εδώ, στη χώρα μας, που έχουμε άλλα πολύ πιο σοβαρά, νομίζω ότι είναι ανώφελο να λειτουργούμε ή να σκεφτόμαστε τόσο επιφανειακά. Συγγνώμη. Τι είναι, ρε Αντώνη. Γιατί μόνο, πού να πας. Άσε, ρε Γιάννη. Βάλω ένα διπλό. Πώς περιμένεις να είναι η ζωή σου σε 20 χρόνια από τώρα? Θα ήθελα να αξιωθώ να αντικρίζω πάλι το φως της ημέρας και να μπορώ να περπατάω. Σου το εύχομαι. Να μπορώ να καλύπτω τις βασικές μου ανάγκες στην καθημερινότητά μου και, αν είναι και δυνατό εύκολο να υπάρχουν δίπλα μου άνθρωποι που να με κρατάνε και σε μια ισορροπία και να με αγαπάνε και να τους αγαπάω και να, ξέρεις, αυτοί, να μπλέκονται αυτές οι ενέργειες που είναι αμφίδρομες και σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο, εντάξει. Εγώ σου το εύχομαι από καρδιάς. Και επειδή είμαστε και φίλοι, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν το εύχομαι απλά. Θα κρατήσουμε και τη φιλία μας. Προσεύχομαι, προσεύχομαι ο Θεός να σου τα δώσει όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα. Που δεν είναι πολλά αυτά που ζητάς. Είναι ανάγκες. Έχω φύλλα, κάγκελο. Έχω τη μάνα μου. Έτσι. Ανάγκες καθαρές, κρυστάλλινες και όλο ουσία. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ. Που τα είπαμε και τηλεοπτικά επιτέλους. Μην τα λέμε μόνο τηλεφωνικά. Και χάρηκα πολύ για τη φιλοξενία και την ωραία κουβέντα και για αυτή την έτσι, ατμόσφαιρα οικία. Και όταν είσαι άνετα, μπορεί και να ξεκλειδώσεις λίγο και τη σκέψη σου. Και την καρδιά σου. Και την καρδιά σου. Ναι, γιατί όχι. Σε ευχαριστώ πολύ για όλα. Ευχαριστώ.